κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα δούμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτα όμως θα παρακολουθήσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Συνάντηση Κουβέλη με τους γονείς των στρατιωτικών. Αν ήταν δικό σας παιδί, τι θα κάνατε? Διήμερη περιοδία στον Εύρο πραγματοποιεί ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Ζένδιας, εκπροσωπώντας τον αρχηγό του κόμματος. Στο Τελωνείο των Κήπων με τα τρακτέρ οι αγρότες των Φερών, σε ειρηνική πορεία το κομβόι ξεκίνησε από τις Σφαίρες με τελικό προορισμό το Τελωνείο των Κήπων. Δήμος Ηράκλειας για Πάγκαλο, του αξίζει περιφρόνησή μας. Και θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την επίσκεψη του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας του κ. Φώτη Κουβέλη στον Εύρο. Η κυβέρνηση κάνει ό,τι είναι δυνατόν για την επιστροφή των δύο στρατιωτικών, διαβεβαίωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας ο κ. Κουβέλης τους γονείς των αξιωματικών που κρατούνται στις τουρκικές φυλακές σε συνάντηση που είχε μαζί του σήμερα το πρωί στην Ορεστιάδα. Είναι συστηματική και επίμονη προσπάθεια που καταβάλουμε. Αντιλαμβάνομαι, είπε, ότι είστε γονείς και πονάτε. Όλοι μας πονάμε για την υπόθεση αυτή. Η διαβεβαίωσή μας πρέπει να είναι δεδομένη προς εσάς. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, είπε ο κ. Κουβέλης, απευθυνόμενος στους γονείς των στρατιωτικών. Αν ήταν δικό σας παιδί, κύριε Κουβέλη, τι θα κάνετε? Τι προσπάθειες περισσότερο θα κάνετε? Σας ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Σοφία Κούκλατζη δεν κατάφερε να κρατηθεί. Με ψυχραιμία ρώτησε τον κύριο Κουβέλη αυτό που θα τον ρωτούσε κάθε Ελληνίδα μάνα που θα βρισκόταν στη θέση της. Με απλά, αυθόρμητα και πολύ ανθρώπινα λόγια, απευθύνθηκε προς τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας, δείχνοντας την αγωνία, την ανησυχία της για την περιπέτεια στην οποία έχει μπει το παιδί της και η οικογένειά της, χωρίς να ξέρει την επόμενη ημέρα. Μεσολάβησαν κάποια δευτερόλεπτα αμηχανίας αλλά και κατευνασμού για να μην υποθούν κι άλλα με τον κύριο Κουβέλη, να αναχωρεί μιλώντας όμως πρώτα στους δημοσιογράφους και επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά αυτά που είπε και στους γονείς των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, τους οποίους και συνάντησε στη λέσχη αξιωματικών στην Ορεστιάδα, ότι δηλαδή οι προσπάθειες συνεχίζονται στο καλύτερο δυνατό επίπεδο και αναμένουμε να είναι γρήγορη η επιστροφή των δύο παιδιών. Θέλω να σας βεβαιώσω ότι είναι συστηματική, επίμονη προσπάθεια που καταβάλλουμε. Αντιλαμβάνομαι ότι είστε γονείς, πονάτε, όλοι μας πονάμε για την υπόθεση αυτή, πολύ περισσότερο εσείς, αλλά η διαβεβαίωσή μας νομίζω ότι πρέπει να είναι δεδομένη προς εσάς. Ό,τι είναι δυνατόν το κάνουμε και να είστε βέβαιοι ότι το κάνουμε και επίμονα και συστηματικά. Σας έχει μιλήσει και ο αρχηγός, οι προσπάθειες συνεχίζονται στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Και αναμένουμε να είναι γρήγορη η επιστροφή των παιδιών στην πατρίδα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Τέλος. Πάμε. Έχει πρέφερον κάτω. Τραβήστε λίγο πέρα, αν θέλετε. Ευχαριστούμε. Έλεος. Αν τον δικό σας παιδί, κύριε Κουβέλη, τι θα κάνετε? Τι προσπάθειες περισσότερο? Ο κύριος Κουβέλης, παρουσία και του αρχηγού ΓΕΣ, συζήτησε με τους γονείς την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, τονίζοντας πως η ελληνική κυβέρνηση πράττει ό,τι είναι δυνατόν για να γυρίσουν το δυνατό συντομότερα, όπως είπε χαρακτηριστικά, τα δύο στελέχη των ενόπλων δυνάμεων στη χώρα μας. Τα παιδιά είναι καλά και ο Υπουργός μας διαβεβαίωσε ότι γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να έρθουν τα παιδιά γρήγορα. Τους ενημερώσατε, τους αγκαλιάσαμε, είναι καλά. Εσείς θα μας πείτε, πώς τους είδατε, τα παιδιά, πώς είδατε τα παιδιά? Να τελειώσουμε και θα τα πούμε όλα. Είχα τη δυνατότητα να τους ενημερώσω για όλες εκείνες τις ενέργειες οι οποίες γίνονται αναφορικά με την εξέλιξη της υπόθεσης που αφορά στην σύλληψή τους και βεβαίως στην συνεχιζόμενη κράτησή τους. Είναι μια υπόθεση η οποία πρέπει να προσδιοριστεί στις πραγματικές της διαστάσεις. Πρόκειται για ένα μεθοριακό επεισόδιο και τίποτε περισσότερο από αυτό το οποίο αντιστοιχεί σε ένα μεθοριακό επεισόδιο. Η προσπάθεια που καταβάλλεται είναι να επιταχυνθεί η διαδικασία προκειμένου το αρμόδιο δικαστήριο της Τουρκίας
να αποφασίσει για, την, για το αδίκημα το οποίο θα τους αποδοθεί. Θεωρούμε ότι το μεθοδιακό επεισόδιο αφορά ενδεχομένως ένα αδίκημα το οποίο, εάν έχει τελεστεί χωρίς δόλο, χωρίς πρόθεση και κατά συνέπεια πρέπει να οδηγηθεί η κρίση του δικαστηρίου στην απαλλαγή των δύο στελεχών μας, των δύο στελεχών των ενόπλων δυνάμεών μας. Τίποτε περισσότερο, αναφορικά με το συγκεκριμένο αυτό γεγονός. Δεν επιθυμούμε την συνέχιση της κράτησής τους. Η κράτησή τους δεν δικαιολογείται, παρά μόνο επιχειρείται να δικαιολογηθεί στο όνομα της σύνταξης του κατηγορητηρίου από την πλευρά της τουρκικής δικαστικής αρχής. Θέλουμε να πιστεύουμε όσο και διεκδικούμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία και σύντομα να οδηγηθεί στην κρίση του δικαστηρίου η συγκεκριμένη υπόθεση με τα χαρακτηριστικά και τις διαστάσεις που πράγματι έχει μη επιδεχόμενες περαιτέρω διεύρυνση των όσων αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο γεγονός. Θέλω να σας ενημερώσω ότι οι συνθήκες κράτησης των δύο στελεχών των ενόπλων δυνάμεών μας είναι καλές. Οι γονείς τους έχουν την δυνατότητα της κάθε εβδομάδα επίσκεψης και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα βραδύνει, δεν πρέπει να βραδύνει ο χρόνος παραμονής τους στις φυλακές της Τουρκίας, πολύ δε περισσότερο ο χρόνος παραμονής τους μέσα στην Τουρκία. Και προσπαθούμε η επιστροφή τους στην πατρίδα να γίνει στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Τώρα τους γονείς των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στις τουρκικές φυλακές συνάντησε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και τομεάρχης Τράκης, ο κύριος Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο τριήμερης περιοδίας που πραγματοποιεί στον Εύρο, εκπροσωπώντας τον αρχηγό του κόμματος, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρώτος σταθμός της περιοδίας του κυρίου Δένδια ήταν ο μεθυριακός σταθμός των Καστανεών, όπου ενημερώθηκε για τις συνθήκες εισόδου και εξόδου από και προς την Ελλάδα και την Τουρκία. Είναι φανερό ότι το τελευταίο επεισόδιο έχει οδηγήσει σε δραματική μείωση του αριθμού και της κίνησης στο συγκεκριμένο αστυνομικό φυλάκιο, είπε ο κύριος Δένδιας. Πρώτος σταθμός της περιοδίας του τομεάρχη Θράκης του κυρίου Δένδια ήταν ο μεθυριακός σταθμός των Καστανεών, όπου ενημερώθηκε για τις συνθήκες εισόδου και εξόδου προς και από την Ελλάδα και την Τουρκία. Είναι φανερό ότι το τελευταίο επεισόδιο έχει οδηγήσει σε δραματική μείωση του αριθμού και της κίνησης στο συγκεκριμένο αστυνομικό φυλάκιο, δήλωσε ο κύριος Δένδιας. Αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τους γονείς των δύο Έλληνων στρατιωτικών που κρατούνται ακόμη στην Τουρκία. Είχα την ευκαιρία να τους μεταφέρω τις ευχές του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη και να διαβεβαιώσω ότι και από τη δική μας πλευρά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γυρίσουν οι στρατιωτικοί ασφαλείς στις οικογένειές τους. Ο κύριος Δένδιας σημείωσε πως δεν είναι τυχαία η επίσκεψή του στον Εύρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με όρισε τομεάρχη της συγκεκριμένης περιοχής γιατί για εμάς ο Εύρος, η Θράκη, έχει μια τεράστια σπουδαιότητα. Ήρθα τώρα ακριβώς γιατί αισθάνομαι ότι η παρουσία μας εδώ έχει μια σημασία. Να δείξουμε ότι παρακολουθούμε τα πράγματα και κατά το δυνατόν προσφέρουμε ό,τι μπορούμε και για την επίλυση του ζητήματος, ανέφερε ο κύριος Δένδιας. Από κίνηση έχει πέσει κατά πολύ τώρα. Οι Έλληνες έχουν σταματήσει πλέον να πηγαίνουν στην δίπλα πόλη. Εντάξει, είναι μια πόλη αρκετά μεγάλη, πιο μεγάλη είναι και κάποιος κόσμος. Είχαμε αποκτήσει μια συνήθεια να πηγαίνουμε. Μια οικειότητα, εντάξει, οι άνθρωποι θέλανε να μπουν προς τα μέσα, μπαίνανε, κάνανε τις συνδρομές τους. Είναι μια μεγάλη πόλη, αυτό δεν τα αφήσει κανένας. Από εκεί και μετά, τα νομίζω προβλεπόμενα κοιτάμε να κρατήσουμε εδώ. Τώρα όμως με το επεισόδιο αυτό με το γεγονός βλέπω ότι οι συνάδελφοί μας έχουν πέσει. Δεν υπάρχει αυτή η ισορροπία. Είναι πτωτική, φοβερά πτωτική. Είναι φανερό ότι το τελευταίο επεισόδιο έχει οδηγήσει σε δραματική μείωση του αριθμού και της κίνησης στο συγκεκριμένο συνοριακό φυλάκιο. Ενημερώθηκα επίσης για τις γενικότερες συνθήκες και για τη βοήθεια που μπορούμε εμείς, σαν η επόμενη κυβέρνηση της χώρας, να προσφέρουμε για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων και των συνθήκων. Προηγουμένως είχα επίσης την ευκαιρία να επισκεφθώ τους γονείς των δύο στρατιωτικών μας που κρατούνται στην Τουρκία, να τους μεταφέρω τις ευχές του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη και να διαβεβαιώσω ότι και από τη δική μας την πλευρά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γυρίσουν οι στρατιωτικοί μας ασφαλείς στις οικογένειές τους. Σας μετέφεραν κάτι οι γονείς? Θα μου επιτρέψετε να μην σας μεταφέρω οτιδήποτε από την μεταξύ μας συνομιλία, γι' αυτό και δεν έκανα δηλώσεις μπροστά από το σπίτι τους. Κύριε Υπουργέ, ζητήσατε έγκριση από το Γενικό Επιτελείο να επισκεφθείτε το Εθνικό Φυλάκιο 1? Θα μου επιτρέψετε επίσης να μην αναφερθώ σε αυτό. Όταν τελειώσει αυτό το
εξαιρετικά δυστάρεστο επεισόδιο. Θα κάνουμε μια συνολική συζήτηση και για τις πολιτικές ευθύνες και για την τακτική που ακολούθησε η κυβέρνηση και για τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε στην αντιπολίτευση. Τώρα όμως δεν είναι η ώρα. Τώρα είναι η ώρα της εθνικής ενότητας. Όχι μόνο θα συνεχιστεί, θα αυξήσουμε κιόλας και το ρυθμό μας προς αυτή την κατεύθυνση. Διότι βλέπουμε την ανταπόκριση καταρχήν από τα στελέχη του ελληνικού στρατού που υπηρετούν εδώ στις μονάδες και στους σχηματισμούς, αλλά ταυτόχρονα όμως και παρακολουθούμε και την συμπεριφορά όλων των κατοίκων που πραγματικά αυτό που κάνουμε και σήμερα το υλοποιούμε από κοινού με τον κύριο Υπουργό, με την ΝΟΔΕ, με επικεφαλής την ΝΟΔΕ και όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που πραγματικά είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Ας ξεκαθαρίσει επιτέλους ο κύριος Τσίπρας αν επιμένει ότι πρόκειται για ένα σύνηθες μεθοριακό επεισόδιο ή αν οι δύο αξιωματικοί είναι όμοιροι της Τουρκίας, όπως είπε ο κύριος Καμένος. Σε κάθε περίπτωση είναι αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης οι δύο Έλληνες αξιωματικοί μας να επιστρέψουν το ταχύτερο στην πατρίδα και στις οικογένειές τους. Παραμένουμε λοιπόν στην επίσκεψη του κυρίου Κουβέλη και όχι μόνο στις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στην υπόθεση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Μαζί μας τηλεφωνικά βρίσκεται ο καλός συνάδελφος από το kranos.gr.blogspot.gr, ο Ηλίας Οπρούφας, που ξέρω ότι από το πρωί παρακολουθούσε την επίσκεψη του κυρίου Κουβέλη στην περιοχή της Ορεστιάδας. Ηλία, καλησπέρα. Καλησπέρα από την Ορεστιάδα. Μία επίσκεψη η οποία είχε κυρίως συμβολικό χαρακτήρα. Ο κύριος Κουβέλης έφτασε το πρωί περίπου στις 11 παρά στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Ορεστιάδος, όπου συναντήθηκε με τους γονείς των δύο στελεχών, με τους γονείς των δύο στρατιωτικών. Τον κύριο Κουβέλη συνόδευε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής, ο διοικητής του ΔΕΛΤΑ Σώματος Στρατού, αντιστράτηγος Γεώργιος Καμπάς, καθώς επίσης και οι στρατιωτικές αρχές του Βορείου Εύρου, δηλαδή της 16ης Μεραρχίας Πεζικού από το Δημότυχο και της 3ης Ταξιαρχίας Ρίμινη στην Καβύλη του Βορείου Εύρου, εκεί που είναι ο σχηματισμός που ανήκαν και τα δύο στελέχη. Συναντήθηκε με τους γονείς των δύο στρατιωτικών, οι οποίοι μίλησαν μπροστά στις κάμερες αμέσως μετά τη συνάντηση η οποία διήρκησε πάνω από μια μισή ώρα. Οι γονείς εξέφρασαν, όπως τόνισαν, την αγωνία τους για τα παιδιά. Υπάρχει βέβαια η διαβεβαίωση από τον Υπουργό ότι γίνονται όλες οι προσπάθειες για να υπάρχει αίσιο τέλος σε αυτή την υπόθεση. Αυτό τόνισε και ο ίδιος ο ανιέθω κύριος Κουβέλης στις δικές του δηλώσεις που έκανε σε όλους τους δημοσιογράφους. Ανέφερε ότι είναι ένα μεθοριακό, πρόκειται για ένα μεθοριακό επεισόδιο και μέχρι εκεί τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο, και ελπίζει και αυτός, αφού γίνονται οι προβλεπόμενες ενέργειες από πλευράς πολιτείας, όλες οι απαραίτητες ενέργειες, στην γρήγορη επίλυση του θέματος. Ο κύριος Κουβέλης κάποια στιγμή αναχώρησε από τη ΛΑΘ, συναντήθηκε με φορείς της πόλης και της περιοχής, επέστρεψε, γευμάτισε με επισήμους εδώ της Ορεστιάδος και όπως σας είπα αναχώρησε για τον Άγιο Ευστράτιο. Ηλία, πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί πραγματικά η συνάντηση ανάμεσα στον κύριο Κουβέλη και στους γονείς έγινε και σε κλίμα λίγο έτσι, αν θέλεις, και ανθρώπινο και με συγκίνηση και με ευαισθησία και από τις δύο πλευρές, από τα πλάνα και τις δηλώσεις που και εγώ παρακολούθησα. Μάλιστα κάποια στιγμή η μητέρα του Δημήτρη του Κούκλατζη είπε στον κύριο Κουβέλη ότι αν ήταν τα δικά σας τα παιδιά τι περισσότερο θα κάνατε, έτσι δεν είναι, τον ρώτησε τόσο ανθρώπινα. Ακριβώς ό,τι είδατε στις δηλώσεις, στα βίντεο που παίζουν, ήταν μια ανθρώπινη στιγμή. Εξάλλου η μητέρα του Λοχία του Κούκλατζη έχει ξαναμιλήσει όλες αυτές τις ημέρες. Έχει εκφράσει την αγωνία της, τον προβληματισμό της, την ανησυχία της αν θέλετε. Βέβαια ήταν όντως συγκινητική στιγμή. Από εκεί και πέρα σε αυτό που μένουμε είναι, και να μην επεκταθούμε περισσότερο, ότι τα παιδιά είναι καλά, γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες και ελπίζουμε στην θετική έκβαση. Έχεις μια πληροφορία πάντως σήμερα στο Κράνος, Ηλία, που αναφέρεσαι στα κινητά των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, που ουσιαστικά λες και εσύ αυτό που και εμείς έχουμε μάθει, ότι είναι καθαρά. Ακριβώς, ήταν η είδηση που κυκλοφόρησε από χθες το βράδυ και πρώτο ότι μετέδωσε το κρατικό κανάλι ΕΡΤ1, ότι τα κινητά των δύο στελεχών είναι καθαρά, οπότε καταρρίπτεται τελείως
η κατηγορία, αν μπορούσε να υπάρξει κατηγορία, που δεν υπάρχει βασικά, περί κατασκοπίας. Αυτό είναι θετικό, θετικότατο, και όπως σας είπα, ευελπιστούμε σε μια καλή εξέλιξη. Με την ευκαιρία, αν μου δίνεις λίγο χρόνο, βεβαίως, θα ήθελα να σου πω ότι σήμερα είχαμε και άλλες επισκέψεις στο Βόρειο Εύρο. Του κύριου Δένδια. Του κυρίου Δένδια και του κυρίου Δημοσχάκη. Βεβαίως. Παρακολούθησα και αυτή την περιοδία. Ο κύριος Δένδιας έφτασε περίπου στις 9:20 το πρωί στο σπίτι της οικογένειας Κούκλατζη, συναντήθηκε με τους γονείς, δεν ήθελε να κάνει κάποια δήλωση αμέσως μετά έξω από το σπίτι, για να μην θεωρηθεί, καταλαβαίνεις, οι μέρες είναι περίεργες. Ακριβώς. Με ευαισθησία και... Δεν έκανε κάποια δήλωση, ορίστε. Λέω, θέλω να πω ότι και ο κύριος Δένδιας προσεγγίζει το ζήτημα και η Νέα Δημοκρατία συνολικά με ευαισθησία και με τηλεπτότητα και όπως ακριβώς πρέπει, έτσι, χωρίς να εκμεταλλευτεί κάποιος το γεγονός. Αντιλαμβάνομαι πώς το λες. Έτσι, έκανε όμως δηλώσεις τόσο ο ίδιος, καθώς και ο κύριος Δημοσχάκης στο τελωνείο των Καστανιών, λίγη ώρα μετά όπου μετέβησαν. Ο κύριος Δένδιας αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε με τους γονείς, ότι είναι καλά στην υγεία τους, τα γνωστά. Βέβαια, σε ερώτησή μας, συγκεκριμένα σε δική μου ερώτηση, αν είχε υποβάλει αίτημα στο Γενικό Επιτελείο Στρατού για να επισκεφθεί το Εθνικό Φυλάκιο 1 και αν εκκρίθηκε ή απορρίφθηκε αυτή η αίτηση, ναι, δεν ήθελε να απαντήσει. Δεσμεύθηκε όμως ότι όταν θα ολοκληρωθεί αυτή η ιστορία, θα τελειώσει μάλλον αυτή η ιστορία και θα ολοκληρωθούν και όλες οι ενέργειες, οι προβλεπόμενες, που είναι σε εξέλιξη τα θετικά, τότε θα μιλήσει, όπως είπε, και για τα θετικά και για τα αρνητικά. Εμείς γνωρίζουμε ότι ο κύριος Δένδιας, ως πρώην Υπουργός Άμυνας και ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος τομεάρχης Θράκης από πλευράς Νέας Δημοκρατίας, είχε υποβάλει αίτημα να επισκεφθεί το Εθνικό Φυλάκιο 1, το οποίο και απορρίφθηκε. Το ίδιο είχε κάνει την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Κυριακή, πριν λίγες μέρες, και ο αναπληρωτής τομεάρχης Άμυνας Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής Εύρου, ο Αναστάσιος Δημοσχάκης, ο οποίος έκανε και δηλώσεις για το θέμα, είπε ότι ζήτησε να επισκεφτεί το Εθνικό Φυλάκιο 1, δεν του δόθηκε η έγκριση. Εξέφρασε την απορία και τον προβληματισμό του γι' αυτό, διότι, όπως τόνισε, ως επίτιμος αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, είναι ένα πρόσωπο το οποίο ακόμη και τώρα μπορεί να διαχειρίζεται διαβαθμισμένα και απόρριτα θέματα, το ΕΤΝΑ, το γνωστό. Οπότε εξέφρασε την απορία του γιατί δεν δόθηκε αυτή η έγκριση. Σε όλα αυτά τώρα είναι λεπτομέρειες. Όλα είναι υποσυζήτηση πια, Ηλία. Η κατάσταση όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι έχει διαμορφωθεί έτσι που χρειάζεται μία προσοχή από όλους μας και τι λέμε δημοσίως και τι πράττουμε. Ακριβώς. Περιμένουμε να τελειώσουν κάποια πράγματα προφανώς για να υποθούν και με διαφορετικό τρόπο αν πρέπει να υποθούν αυτά. Λοιπόν, Ηλία, σε ευχαριστώ πολύ για τις... Το βασικό είναι να επιστρέψουν τα παιδιά. Επίσης, κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπεις, την ερχόμενη Πέμπτη, μεθαύριο, δηλαδή, έχουμε αλλαγή διοίκησης στον σχηματισμό της 16ης μεραρχίας πεζικού στο Δημότυχο, μεραρχία στην οποία ανήκαν τα δύο τα στελέχη, ανήκαν στην ταξιαρχία Ρήμενη, υπαγόταν στο Δημότυχο. Έχουμε αλλαγή διοίκησης και μάλιστα με σήμα του, το Γενικό Επιτελείο Στρατού, έτσι, αυτό ενημερώνουν τους ακροατές. Ενημερώνει και αυτό με τη σειρά του ότι η τελετή δεν θα γίνει με επίσημη μορφή, θα είναι λυτή. Μάλιστα, τα στελέχη δεν θα έχουν τις καλές τους στολές ως ήθιστες σε αυτές τις περιπτώσεις. Απλά θα φοράνε όλες τις στολές παραλλαγής. Αυτά από μένα, δεν έχω κάτι άλλο προσθέσω. Ό,τι χρειαστείτε στη Ηλία, ήσουν αναλυτικότατος. Πραγματικά σε ευχαριστούμε θερμά για τις πληροφορίες. kranos.gr/blogspot.gr. Σε παρακολουθούμε και σε διαβάζουμε όλες αυτές τις ημέρες για το πολύ πετυχημένο ρεπορτάζ και για τις πληροφορίες που κάθε φορά βγάζεις προς τα έξω. Σε ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Ηλία. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα, μήνυμα φιλίας μεταξύ του ελληνικού και τουρκικού λαού έστειλαν εχθές από το τελωνείο των Κήπων αγρότες, κτηνοτρόφοι, επαγγελματίες, πολιτιστικοί σύλλογοι, μεταξύ των οποίων και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μουσουλμάνων Φερών και απλοί πολίτες, κατά την διάρκεια διαδήλωσης που οργανώθηκε σε ένδειξη συμπαράστασης στους δύο Έλληνες στρατιωτικούς που κρατούνται στις φυλακές της Ανδριανούπολης. Αυτή
Αυτή τη φορά βγήκαν στο δρόμο όχι για να διαμαρτυρηθούν για τα προβλήματά τους. Αυτή τη φορά πήραν τα τρακτέρ τους και κατευθύνθηκαν στο τολωνείο των κήπων για να στείλουν μήνυμα καλής γειτνίασης και ειρήνης σε μια προσπάθεια να φωνάξουν πως οι λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν μεταξύ τους. Σήμερα, αυτή την εποχή, και καταλαβαίνετε πολύ τι λέω, είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα από ό,τι ήταν σε μια τυχαία αγροτική κινητοποίηση που κάναμε, που κάνατε τις άλλες χρονιές. Νομίζω ότι έχουμε όλοι μυαλό να καταλαβαίνόμαστε. Λοιπόν, μισό λεπτό, λίγο να ξεκαθαρίσουμε. Ξέρετε πολύ καλά ότι εδώ και μέρες μιλάμε, είμαστε σε επαφές, έτσι, μέσα σε καλό πνεύμα. Ξέρετε ότι ούτε πρόθεσή μας ήταν να κάνουμε κάποιο κλείσιμο του τελωνίου, ούτε τίποτα. Εμείς θέλαμε να έρθουμε να δηλώσουμε τη συμπαράστασή μας προς τις οικογένειες, να ζητήσουμε από την άλλη πλευρά ότι θέλουμε να ζούμε ειρηνικά και ότι ζητάμε την απελευθέρωση. Αυτό μπορεί να γίνει από εδώ. Ακούστε λίγο, ακούστε λίγο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι που μένουν εδώ, εργάζονται εδώ. Τα μηχανήματά τους είναι οι φύλακες, άγγελοι ουσιαστικά της περιοχής. Θα πρέπει και εσείς, όχι εσείς προσωπικά, και η πολιτεία να σέβεται αυτό το γεγονός ότι ζητήσαμε ουσιαστικά όχι να κλείσουμε, να μπορέσουμε να γυρίσουμε και να φύγουμε με αξιοπρέπεια έτσι όπως ήρθαμε, να μπορέσουμε να φύγουμε με αξιοπρέπεια. Δεν τιμάει το γεγονός ότι έχουμε κλούβες απέναντί μας και δεν τιμά ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι εθνοφύλακες, είναι αγωνιστές του τόπου και θα έπρεπε εκ των προτέρων σας είχαμε ζητήσει να βρεθεί η φόρμα για να μην έχουμε αυτή την κατάσταση. Εμείς σας είπαμε ότι δεν πρόκειται να έρθουμε σε αντιπαράθεση μαζί σας. Σεβόμαστε το γεγονός τις διαταγές που εκτελείτε, θα παραμείνουμε εδώ. Ζητάμε δύο παιδιά και δύο πέντε, δέκα άτομα να περάσουν να μοιράσουμε αυτά τα φυλάδια που έχουμε μετά. Που είναι μήνυμα ειρήνης προς την άλλη πλευρά. Τίποτα άλλο και που ζητάμε. Στους διερχόμενους θα περάσει μια επιτροπή να μοιράσει μέσα αυτά τα φυλάδια. Δέκα άτομα. Δέκα άτομα. Δέκα, πέντε. Ό,τι θέλετε. Δέκα άτομα για να. Και μετά, όπως ήρθαμε, θέλουμε να φύγουμε εξωπέρα. Δεν τιμά, σας λέω πάλι, η εικόνα αυτή εδώ. Έτσι. Δηλαδή ήρθαν τα μηχανήματα, σας είχαμε πει από την αρχή ότι δεν πρόκειται να κάνουμε κάτι. Έρχομαστε ως συμπαράσταση, ως διαμαρτυρία. Δεν θέλουμε ούτε να κλείσουμε το τελωνείο, ούτε τίποτα. Ας κάνουμε το πρώτο βήμα πρώτα και μετά να συζητήσουμε το δεύτερο. Αλλά να ξέρετε ότι οι διαταγές είναι δικές μου, δεν είναι διαταγές κάποιου άλλου. Έτσι, διαταγές. Και εγώ είμαι. Τότε, συγγνώμη. Τι θες να εννοεί. Τι εννοεί τώρα, κύριε. Να δω τι εννοεί. Γιατί συζητήσαμε πάρα πολλές φορές μαζί και σου είπα ότι πιστεύω το ειρηνικό της εκδήλωσης. Πιστεύω το ειρηνικό της εκδήλωσης. Αλλά υπάρχει η ιδιαιτερότητα της στιγμής, του γεγονότος. Έτσι. Σαν ένδειξη συμπαράστασης στους δύο φυλακισμένους στρατιωτικούς. Βρισκόμαστε εδώ αγρότες, κτηνοτρόφοι, επαγγελματίες, απλοί πολίτες, σύλλογοι και κάτοικοι από την ευρύτερη περιοχή των Φερών και του Τυχερού. Κάθε μέρα επικοινωνούμε με εσάς και εσείς με εμάς. Είμαστε εμείς που σας λέμε καλημέρα το πρωί και εσείς καληνύχτα το βράδυ. Τα σύνορα και το ποτάμι δεν μπορούν να μας χωρίσουν γιατί δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να χωρίσει τους δύο πολιτισμούς μας. Ήρθαμε ειρηνικά να ζητήσουμε τη συμπαράστασή σας και να στείλουμε ένα μήνυμα προς τη χώρα σας, είπαν οι συγκεντρωμένοι. Εκπροσωπώντας το Σύλλογο των Φορέων της ευρύτερης περιοχής των Φερών και του Τυχερού και ξεπερνούν τους 27, φτάσαμε σήμερα μια μεγάλη μηχανοκίνητη κομπή που αποτελείται από τρακτέρ, γεωργικά μηχανήματα, επιβατικά οχήματα. Το τέλος της, ενώ η αφετηρία είναι στο τελωνείο, το τέλος είναι αρκετά χιλιόμετρα πίσω. Εκατοντάδες συμπολίτες μας βρέθηκαν σήμερα εδώ στο τελωνείο για ένα και μόνο σκοπό. Για να μεταφέρουμε ένα μήνυμα φιλίας στη γείτονα χώρα, να πούμε ότι είμαστε οι άνθρωποι που το πρωί τους λέμε καλημέρα και το βράδυ είναι αυτοί που μας λένε καληνύχτα. Το κάνουμε για ένα μόνο σκοπό, για να συμπαρασταθούμε ηθικά στις δύο οικογένειες των στρατιωτικών μας. Επιθυμούμε οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί μας να αφαιθούν ελεύθεροι και να επιστρέψουν άμεσα στην οικογένειά τους και στην πατρίδα τους. Ας μην αφήσουμε ένα τυχαίο περιστατικό να χαλάσει αυτό που οι δύο λαοί μαζί χτίσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Τέτοια περιστατικά γίνονταν πάντα και από εσάς και από εμάς και γρήγορα τερματίζονταν. Αυτό που γίνεται τώρα είναι άδικο και το άδικο δεν το θέλει, όπως είπαν, ούτε ο Θεός. Από την αρχή είχαμε πει ότι θα έρθουμε εδώ να διαδηλώσουμε ειρηνικά. Δυστυχώς. Λαθασμένες αποφάσεις αστυνομίας μας οδηγήσαν σε αυτή την εικόνα. Εμείς πάλι θα είμαστε ελληνικά, θα υψώνουμε την ελληνική σημαία, το ανάστημά μας, θα δώσουμε τη συμπαράσταση όσες φορές χρειαστεί στην οικογένεια των στρατιωτών. Η οικογένειά τους, είπαμε, είναι και η δική μας οικογένεια. Θα φύγουμε από εδώ συντονισμένα, με αξιοπρέπεια,
Θα πάμε στο χωριό των Κήπων και θα γυρίσουμε να φύγουμε από εδώ, από το φυλάκιο των Κήπων. Και παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, στην χθεσινή ειρηνική κινητοποίηση που έγινε στο Τελωνείο των Κήπων. Μαζί μας τηλεφωνικά βρίσκεται ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων της Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Κώστας Δουνάκης, ο οποίος και φυσικά έδωσε και ο ίδιος το παρόν με πολλούς άλλους συναδέλφους του. Κύριε Δουνάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Μπασιάκη. Λοιπόν, έγινε χθες μια συμβολική κινητοποίηση στο Τελωνείο των Κήπων με κύριο στόχο να στείλετε το μήνυμα ότι καταρχήν οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα μεταξύ τους και κατά δεύτερον να ζητήσετε κι εσείς με τον τρόπο σας την γρηγορότερη επιστροφή των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στην πατρίδα τους και στις οικογένειές τους. Ακριβώς αυτό προσπαθήσαμε να αναδείξουμε και να δείξουμε σε όλη την τοπική κοινωνία εδώ και σε όλη τη χώρα μας. Με την προϋπόθεση τα παιδιά που αυτή τη στιγμή ταλαιπωρούνται στις φυλακές της Αδριανούπολης να μπορέσουν να επιστρέψουν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ο σκοπός μας ήταν καθαρά ειρηνικός και δεν υπήρχε κανένας σκοπός να προσπαθήσουμε εμείς να δημιουργήσουμε ένα κλίμα, ας πούμε, πώς θα γίνει η εξωτερική κυβερνητική πολιτική. Αυτά τα έχουν αναλάβει άλλοι, είναι άλλοι αρμόδιοι. Δεν είμαστε εμείς. Εμείς απλώς πήγαμε να δηλώσουμε μια συμπαράσταση στους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή ταλαιπωρούνται και για τους γονείς τους και για τα παιδιά που βρίσκονται στην Αδριανούπολη. Ήταν μια εκδήλωση καθαρά σε ανθρώπινο επίπεδο, κύριε Δουνάκη. Ούτε θέλετε να αντικαταστήσετε, όπως είπατε εσείς, την εξωτερική πολιτική που κάνει το ελληνικό κράτος, ούτε κάποια άλλη αρχή που κινείται ως προς αυτή την κατεύθυνση. Ήταν μια κινητοποίηση, όπως είπα, καθαρά ειρηνική, συμβολική, με μηνύματα ειρήνης και φιλίας. Και κυρίως γιατί, κύριε Δουνάκη, αυτή είναι και η πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που τη ζούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εμείς τους λέμε καλημέρα, όπως είπατε πολύ απλά, και αυτοί μας λένε καληνύχτα. Δηλαδή, Έλληνες και Τούρκοι πραγματικά σε επίπεδο λαών δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα απολύτως. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα απολύτως και έχουμε και τις καλύτερες σχέσεις όλα αυτά τα χρόνια που συνυπάρχουμε. Υπάρχει ένας ποταμός που μας χωρίζει με την έννοια των συνόρων. Στην πραγματικότητα όμως αυτός ο ποταμός, αυτά τα νερά μας ενώνουν. Με αυτόν τον ποταμό συνυπάρχουμε και οι δύο λαοί, και η δικιά μας η πλευρά και η απέναντι πλευρά. Από αυτόν τον ποταμό ποτίζουμε και καλλιεργούμε τα χωράφια μας. Σε αυτόν τον ποταμό είναι όλες οι ελπίδες μας ότι θα μπορέσουμε να παράξουμε και να έχουμε μια ευημερία σε αυτόν τον τόπο. Απλώς έτυχε κάποιοι να είναι από την ανατολική πλευρά και κάποιοι από τη δυτική. Γι' αυτό είπαμε και το ότι αυτοί μας λένε την καλημέρα που είναι από την ανατολική πλευρά και εμείς λέμε την καληνύχτα που είμαστε από τη δυτική πλευρά. Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι, γιατί το είπε χθες και ο κύριος Αλεξανδρής, ο πρόεδρος των αγροτών του Αγροτικού Συλλόγου της Αλεξανδρούπολης, ότι αν χρειαστεί θα ξαναδώσετε και πάλι το παρόν με ανάλογες κινητοποιήσεις και εκδηλώσεις, με τρακτέρ, με τις ελληνικές σημαίες που είδαμε ότι κρατάγατε στα χέρια σας. Αν χρειαστεί λοιπόν, θα ξαναπείτε ότι είστε παρόντες. Θα ξαναπούμε ότι είμαστε παρόν και ίσως να το πούμε και με λίγο κάποιο διαφορετικό τρόπο. Γιατί εχθές κάποιοι άνθρωποι που είναι σε κυβερνητικές θέσεις ή σε θέσεις που τηρούν την ασφάλεια της χώρας νομίσανε ότι θα πάμε εκεί με την έννοια ότι θα πάμε εξαγριωμένοι να απειλήσουμε τους και ότι θα κλείσετε το Τελωνείο. Εσείς δεν είχατε όμως τέτοια πρόθεση ούτε να κλείσετε το Τελωνείο ούτε να δημιουργήσετε κάποιο επεισόδιο. Δεν είχαμε πρόθεση να κλείσουμε το Τελωνείο. Η πρόθεσή μας ήταν να καθίσουμε για μία με δύο ώρες το πολύ, να μοιράσουμε κάποια φυλάδια που είχαμε ετοιμάσει σε ελληνικά και σε τουρκική γλώσσα για όλα αυτά που λέγαμε και πριν, ότι είμαστε δύο λαοί και μπορούμε να ζήσουμε ειρηνικά μεταξύ μας και δεν έχουμε κανένα θέμα να έχουμε τέτοιου είδους αντιπαλότητες. Τώρα, το ότι δημιουργήθηκε κάποιο πρόβλημα με αυτά τα παιδιά και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στις φυλακές της Ανδριανούπολης, αυτό πρέπει να είχε λυθεί ήδη ή πρέπει να λυθεί το συντομότερο δυνατό. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για τα όσα μας είπατε. Παρακολουθούμε την υπόθεση έτσι και αλλιώς και αναμένουμε ενδεχομένως και τα επόμενα βήματά σας. Καλή συνέχεια, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά, κύριε Δουνάκη. Ευχαριστώ πολύ.
Τώρα, κυρίες και κύριοι, παραμένουμε στο ίδιο κλίμα. Για το ενδεχόμενο να διαρκέσει για καιρό υπόθεση της κράτησής τους, προετοίμασαν τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς που κρατούνται στην Αδριανούπολη, οι γονείς τους που τους επισκέφτηκαν εχθές. Όπως τόνισε στον Αντένα, ο θείος του Λοχία, του Δημήτρη Κούκλατζή, οι γονείς προετοίμασαν τα παιδιά τους ότι μπορεί να είναι μακροχρόνια η κράτησή τους. Ο ίδιος μάλιστα αποκάλυψε ότι για πρώτη φορά από την ημέρα της σύλληψής τους, οι δύο στρατιωτικοί είχαν την ευκαιρία να δουν τους γονείς τους και να έχουν σωματική επαφή μαζί τους, αφού η συνάντησή τους την Δευτέρα έγινε χωρίς το διαχωριστικό τζάμι που προβλέπουν οι κανονισμοί. Αντέξαμε μνημόνια και να δεις ότι θα μας λυγίσουν οι στρατιώτες, έλεγε σε φιλική παρέα γνωστό κυβερνητικό στέλεχος για την υπόθεση δύο Ελλήνων στρατιωτικών που είναι κρατούμενοι σε φυλακή της Ανδριανούπολης. Η φράση που αποτύπωνε την έκδηλη ανησυχία που συναντά κανείς τα τελευταία 24 ώρα στην κυβέρνηση. Έχουν συνειδητοποιήσει την επιτακτική αναγκαιότητα να αντιμετωπίσουν κατά μέτωπο μία υπόθεση που όλο και κλιμακώνεται. Ενδεικτική και η κινητοποίηση που έγινε στην πόλη της Ορεστιάδας αλλά και στο Τολωνείο των Κήπων με αίτημα την άμεση απελευθέρωση των δύο Ελλήνων. Τα γεγονότα πλέον δεν αφήνουν κανένα περιθώριο υποβάθμισης. Σε αυτό συνηγορεί και η τελευταία παρέμβαση του Νίκου Κοτζιά, ο οποίος είναι και ο άνθρωπος που έχει πάρει τα ηνία. Στην εκτίμηση ότι η Τουρκία κρατά προφυλακισμένους τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς, ώστε να προκαλέσει κρίση χαμηλής έντασης, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών. Σε συνέντευξη που έδωσε, τόνισε πως η Αθήνα καλεί την Άγκυρα να μην επιχειρήσει να αναβαθμίσει την κράτηση των δύο στρατιωτικών σε μεγάλο πολιτικό γεγονός, ούτε να προβεί σε παρατεταμένη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Όπως ήταν φυσικό, δεν ήταν σε θέση να διευκρινίσει πότε θα λήξει η περιπέτεια των δύο ενστόλων, λέγοντας απλώς ότι η ελληνική διπλωματία κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υπεράσπιση του εθνικού συμφέροντος και των δικαιωμάτων των δύο κρατούμενων. Από την άλλη, ο Πάνος Καμένος μοιάζει εδώ και μέρες χαμένος στη μετάφραση σε ό,τι αφορά στη διαχείριση της κρίσης με τους δύο κρατούμενους στρατιωτικούς στην Τουρκία. Πελαγοδρομή μεταξύ παρατεταμένης αφωνίας και εκρηκτικών δηλώσεων. Κατά την επίσκεψή του στο Βουκουρέστι, έκανε λόγο όχι για σύνηθες περιστατικό, αλλά για ομήρους. Ενημέρωσε τον Υπουργό Άμυνας της Ρουμανίας για το περιστατικό που εκτιλήσεται αυτή τη στιγμή με την Τουρκία. Αυτή τη στιγμή σε τουρκικές φυλακές έχουμε δύο Έλληνες ομήρους, έναν αξιωματικό και έναν υπαξιωματικό. Ζητώ την υποστήριξη του Ρουμάνου Υπουργού Άμυνας για την άμεση απελευθέρωση αυτών των ατοικών Ευρωπαίων και Ελλήνων στρατιωτικών, είπε. Το βράδυ όμως του Σαββάτου έκανε λόγο για φυλακισμένους στρατιωτικούς στην Τουρκία, δηλώνοντας από την Κύπρο ότι ένας Έλληνας αξιωματικός και ένας Έλληνας υπαξιωματικός βρίσκονται φυλακισμένοι στις φυλακές υψής της ασφαλείας στην Αδριανούπολη και ξέρω ότι είστε όλοι μαζί τους. Την ίδια στιγμή ο Εύρος μοιάζει με ένα καζάνι που βράζει. Κλιμάκιο Αμερικανών βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες εκεί για να κάνει αυτοψία στο σημείο και να διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύλληψη των δύο Ελλήνων. Τα στοιχεία που διέρευσαν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τις ακριβείς συνθήκες της σύλληψης φαίνεται να διαψεύδουν και τα σενάρια όλων αυτών των ημερών περί ενέδρας. Από την άλλη, η εμπλοκή της τουρκικής στρατοφυλακής, άντρες της οποίας ήταν παρόντες στη σύλληψη, αποδεικνύει ότι ο Ερντογάν επέλεξε την εκμετάλλευση ενός συνηθισμένου παραμεθόριου περιστατικού. Αμηχανία και προβληματισμός από την προθυμία του διεθνούς παράγοντα να παρέμβει αποτελεσματικά στο παρασκήνιο για να υπάρξει άμεση εκτόνωση της κρίσης και επιστροφή των δύο Ελλήνων. Εκτός από τη στάση της Άγκυρας, όμως, ανησυχία προκαλεί και η διάψευση των προσδοκιών της Αθήνας για διεθνοποίηση της υπόθεσης. ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση κρατούν ίσες αποστάσεις. Αυτός που σίγουρα δεν επιδεικνύει ψυχραιμία δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον Ταγίπ τον Ερντογάν. Όπως και να έχει, προμηνύεται, όπως όλοι λένε, εβδομάδα εξελίξεων, καθώς πληροφορίες από την Τουρκία θέλουν τη δικάσιμο να ορίζεται αυτές τις ημέρες, ενώ αναμένεται να συνταχθεί και το κατηγορητήριο. Μόλις λίγες ώρες μετά τη δεύτερη συνάντησή τους στην Αδριανούπολη, αυτή τη φορά χωρίς το γυάλινο διαχωριστικό ανάμεσά τους, οι δύο γονείς, η Σοφία και ο κύριος Νίκος, μοιράζονται συναισθήματα και σκέψεις για όλα όσα συνέβησαν, για τις εκδηλώσεις συμπαράστασης, για τις προσπάθειες που γίνονται για την επιστροφή των παιδιών τους, διαστόματος του θείου του κυρίου Χρήστου Κούκλατζή. Σας είπε πώς τον είδε τον Δημήτρη? Το ρώτησα είναι. Φυσικά αυτό, ρώτησα ναι. Πρώτα απ' όλα και μου είπε μια μονολεκτικά ότι καλά, είναι καλά. Τα βίντεο αυτά τα οποία είχαν μαζί τους τα δώσανε. Μία από πίσω παιδιά να κοιτάζει μπροστά ο άνθρωπος, ναι. Δεν ρώτησα και δεν τον βιαζόταν να μου πει αυτά τα λίγα. Η διαδικασία κράτησε ώρα, δυσκολεύτηκαν. Κράτησε πριν από 20 λεπτά έγινε αυτή η συνέντευξη. Όχι, εννοούμε μία ώρα τους τον είδανε. Ρώτησα, δεν τον ρώτησα γιατί τον είδα έτσι λίγο βιαστικό. Το μόνο που ήθελε να μου πει ότι θα καθυστερήσει ακόμα.
Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί με τον κύριο Πανταζίδη, στέλεχος της Λαϊκής Ενότητας στον Εύρο, διότι εχθές στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης βρέθηκε ο κύριος Τόλιος προκειμένου να ενημερώσει και να μιλήσει στους φίλους και στους ψηφοφόρους της ΛΑΕ αναφορικά με ζητήματα που τρέχουν της επικαιρότητας, τόσο τα οικονομικά που πάντα βρίσκονται σε εξέλιξη, όσο όμως και τα εθνικά ζητήματα που αυτό το χρονικό διάστημα δυστυχώς βρίσκονται στην επικαιρότητα και μάλιστα με δυσάρεστο τρόπο. Κύριε Πανταζίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά που σήμερα είσαστε κοντά μας με αφορμή την επίσκεψη του κυρίου Τόλιου. Βρίσκεστε εδώ. Τον κύριο Τόλιο και εμείς κατά το παρελθόν τον έχουμε φιλοξενήσει. Γνωρίζουμε τις θέσεις και τις απόψεις του πάνω στα οικονομικά ζητήματα. Προσφάτως φιλοξενούσαμε και δηλώσεις του κύριου Λαφαζάνη από τις ΣΕΡΕΣ, ο οποίος μίλησε για την πρόταση του κόμματος από την έξοδο της κρίσης. Μπορεί να γίνει αυτό, μπορεί να επιτευχθεί, κύριε Πανταζίδη. Κύριε Βασκάκη, τι δεδομένα έχουμε? Έχουμε μια παρατεταμένη οικονομική κρίση μετά από τρία μνημόνια. Τι σημαίνει αυτό? Τα μνημόνια γιατί έγιναν? Έγιναν για να βγούμε από την κρίση, έτσι δεν είναι? Και το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο. Πιστεύει κανείς ότι έχουμε βγει από την κρίση? Πιστεύει κανείς ότι τα μνημόνια θα λήξουν ούτως ή άλλως, αλλά θα είμαστε έτοιμοι, θα μπορέσουμε μάλλον να βγούμε σε αυτό το, με την περιβόητη έκφραση ότι βγαίνουμε στις αγορές και μόνοι μας μπορούμε να προχωρήσουμε? Είναι αστείο. Κυρία Πασκάκη, όλα τα νούμερα είναι αρνητικά. Κανένας δεν λέει, πρόσφατα βγήκαμε, ζητήσαμε με ελληνικά ομόλογα από την κοινότητα, τη διεθνή κοινότητα. Μας είπε κανείς που έχουν φτάσει στα επιτόκια. Και με αυτά τα επιτόκια είναι δυνατόν να βγούμε στις αγορές? Μας είπε κανείς ποιος είναι ο δείκτης ανάπτυξης, αυτό το 3,5 που λέμε, 3,6 ετησίως, σε ποιο βαθμό είναι σήμερα κλείνοντας το 17? Λοιπόν, άρα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι τα τρία μνημόνια δεν μας οδήγησαν ούτε στην ανάπτυξη, μας οδήγησαν εναντιθέτως σε περισσότερο βάθμα της οικονομικής κρίσης, περισσότερη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού, περισσότερη ξεπούλημα της και της λαϊκής περιουσίας, αλλά και της κρατικής περιουσίας. Έτσι. Λοιπόν, και σας ρωτάω και ρωτάμε εμείς και βάζουμε τον προβληματισμό σε όλο τον κόσμο, πώς είναι δυνατόν αυτές οι πολιτικές να μην ανατραπούν αφού δεν έχουν αποδώσει? Ο κύριος Τόλιος στις δηλώσεις που έκανε χθες είπε, κύριε Πανταζίδη, ότι ο δρόμος που δείχνει η λαϊκή ενότητα είναι ένας δρόμος δύσκολος. Σίγουρα είναι. Αλλά είναι ένας δρόμος που μπορεί να δώσει λύση. Εδώ έχει πέσει πολύ σπέκουλα. Νομίζουμε ότι θα πάμε σε μια άταχτη χρεοκοπία, θα φύγουμε ξαφνικά, θα πάμε στο δικό μας νόμισμα. Και αυτά δεν γίνονται έτσι, κύριε Πασκάκη. Έχουμε μελετηθεί όλα. Γίνονται με σύνεση, βήμα-βήμα. Με γνωστές δυσκολίες, ποτέ δεν κρύψαμε εμείς ότι μια αλλαγή ενός νομίσματος, εθνικού νομίσματος, ότι αυτό πιστεύουμε εμείς, ή με μια πιθανή έξοδος από την Ευρωζώνη σε πρώτη φάση δεν θα έχει προβλήματα. Θα έχει προβλήματα, αλλά θα έχει και προοπτική. Γιατί τώρα εδώ έχουμε μόνο προβλήματα και χωρίς προοπτική. Αυτό δείχνουν όλα τα στοιχεία, αυτό δείχνουν. Ξεπουλάμε την περιουσία. Αύριο με τι, με ποια εργαλεία, όταν δεν είστε λιμάνια, δεν είστε αεροδρόμια. Δεν έχει το νερό, δεν έχει τη ΔΕΗ. Με ποια εργαλεία θα προχωρήσει? Με ποια εργαλεία θα προχωρήσει? Δέστε το παράδειγμα, τι είχαμε στον Εύρο. Το εργοστάσιο της Σάχαρης. Απέστε μου, τι γίνεται με το εργοστάσιο της Σάχαρης? Ας βγει κάποιος να μας πει τι γίνεται με το εργοστάσιο της Σάχαρης. Ξεκάθαρα κανείς δεν ξέρει. Μόνο ξεκάθαρα βεβαιότητα επικρατεί, κύριε Πανταζίδη. Και περιμένουμε τώρα αν θα βρεθεί επενδυτής, αν θα πουληθεί το εργοστάσιο, το κερδαφόρο εργοστάσιο. Αν θα πληρωθούν οι παραγωγοί και σε πότε. Σερβία και... Μα δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Η φτωχοποίηση συνεχίζεται. Η λαϊκή περιουσία εκποιείται. Η λαϊκή πάντως ενότητα έχει δώσει ένα πολύ μεγάλο αγώνα για το ζήτημα των πληστηριασμών, έτσι. Εντάξει, να δείτε. Και συνεχίζεται αυτός ο αγώνας, όπως λέει ο κ. Λαφαζάνης. Το σύνθημα «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη» δεν το είπε η λαϊκή ενότητα. Το είπε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και το πολύ σωστά το είπε. Και πολύ σωστά το κράτησε μέχρι εκεί που. Ναι, αλλά πού φτάσαμε? Ήθελε. Τι τώρα, έγινε τελικά? Εδώ τώρα και
φτάσαμε τώρα να λέμε ότι γίνονται ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, φτάσαμε να λέμε ψέματα, ψέματα τονίζουμε και αποδεδειγμένα το έχουμε τονίσει ότι δεν γίνεται εκποίηση λαϊκής περιουσίας, πρώτης κατοικίας, γίνεται εκποίηση πρώτης περιουσίας. Για βίλες και μεζονέτες μιλάει η κυβέρνηση. Κοιτάξτε, το ποιο είναι το κόλπο, κύριε Πασκάλη. Έχουμε 5 πληστηριασμούς, έτσι. Βάζουμε 4 λαϊκές κατοικίες, έτσι, βάζουμε και μία βίλα, αλλά όταν εσύ κάνεις κινητοποίηση και πρέπει να ανατρέψεις, δεν μπορείς να πεις επιλεκτικά ξεχωριζόντα γίνεται. Μπράβο. Και λέμε, είδατε, δεν αφήσαν εκποιηθεί μία περιουσία που έπρεπε. Και προστατεύουν τους στρατηγικούς οικοπληρωτές. Μπράβο. Και έπρεπε να εκποιηθεί. Για πέστε κύριε Μπασκάκη, πώς, τι οι τράπεζες ανακεφαλοποιήθηκαν. 3 φορές, έτσι δεν είναι. Έχουμε ένα επιτόκιο 11%. 11%. Οι μισθοί μειώθηκαν. Πώς μπορεί να αποπληρώσει ο ένας φορολογούμενος κάτω από αυτές τις συνθήκες ένα δάνειο το οποίο πήρε με διαφορετικές... Με άλλες προϋποθέσεις τότε. Με άλλες προϋποθέσεις και με άλλες συνθήκες. Πώς μπορεί να το αποπληρώσει. Απλώς τίποτα θα παραδώσει σταδιακά. Και τι γίνεται τώρα, ξέρετε τι γίνεται, είναι το αστείο. Βγάζει Fairpay, Eurobank ή οποιαδήποτε τράπεζα, βγάζει ένα κίνητο στο σφυρί και το παίρνει ίδια, το χωράζει ίδια. Καταλάβατε. Πείτε μου τώρα, για να σας πω και στα άλλα θέματα, να τρέξουμε λίγο την κουβέντα μας, γιατί εμένα με ενδιαφέρει ο τηλεθεατής που μας παρακολουθεί σήμερα, κύριε Πανταζίδη, να καταλάβει από τη ΛΑΕ πώς θέλει ή πώς σκέφτεται ή πώς προγραμματίζει να φέρει τη λύση, να την δείξει αυτή τη λύση και αυτόν τον δρόμο. Σε συνδυασμό βεβαίως, κύριε Πανταζίδη, για να μην το ξεχνάμε, και με όλα όσα γίνονται στη γειτονιά μας, η οποία βράζει και φλέγεται, έτσι. Ναι, πολύ σωστά. Αυτή τη στιγμή το ελληνικό κράτος βιώνει μια οικονομική κρίση, μια πολιτική κρίση και μια εθνική κρίση. Η οικονομική κρίση την περιγράψαμε περίπου πώς είναι. Πώς θα βγούμε από αυτήν. Κοιτάξτε να δείτε, εάν δεν συνειδητοποιήσει ο ελληνικός λαός, οι προτάσεις υπάρχουν και τώρα είναι πολύ δύσκολο να τις αναλύσουμε και να πω και κάτι άλλο. Οι οικονομολόγοι είναι πολύ πιο ειδικοί να εκλαϊκεύσουν. Και μέσα σε λίγα λεπτά δεν μπορεί να γίνει αυτό τηλεοπτικού και έχουν εκλαϊκευθεί. Δυστυχώς, εδώ το τονίζω, ότι δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή την εκλαϊκεύση να τη μεταφέρουν στον κόσμο για να σπάσει ο φόβος αυτής της τρομοκρατίας. Ότι αν φύγουμε από αυτό το καλούπι, έχουμε λιώσει, έχουμε σβήσει. Είναι ψέματα, υπάρχει δρόμος, δύσκολος, ούτως ή άλλως σε ανηφόρα είμαστε, μόνιμη ανηφόρα, δεκαετίες ολόκληρες. Και από εδώ και πέρα θα είμαστε μόνιμοι. Είδατε τώρα τι ζητάνε. Παρά την καθαρή έξοδο που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση. Ναι, είδατε τι ζητάνε τώρα. Το αφορολόγητο από το 19. Πιο γρήγορα. Το κόψιμο των μισθών πιο μπροστά. Αυτά όλα, τι θα γίνει, δηλαδή αυτό όταν θα κοπούν οι μισθοί και οι συντάξεις 18%, τι θα γίνει, από πού θα καλυφθούν, από ο εργαζόμενος που λέμε έχει εξαντληθεί στην κυριολεξία, από πού θα τα καλύψουν όλα αυτά. Λοιπόν, ο δρόμος υπάρχει. Δεν έχουμε δυστυχώς τη δυνατότητα, τονίζω και το έχουμε καταλάβει, είμαστε έξω από τη Βουλή, δεν υπάρχουν οικονομικά, δεν έχουμε τη δυνατότητα να μπορέσουμε αυτή την εκλαϊκευμένη πρότασή μας να τη φτάσουμε στον κόσμο. Η συνεργασία με άλλα κόμματα ενδεχομένως για να ισχυροποιηθεί περισσότερο αυτή η φωνή. Κοιτάξτε, προσπαθεί να γίνει μια συνεργασία η οποία να έχει μέλλον και να μην είναι ευκαιριακή και εκλογική. Μάλιστα. Και ένα σχόλιο για τα εθνικά ζητήματα και με αυτό να ολοκληρώσουμε, κύριε Πανταζίδη. Βλέπετε τι γίνεται στην Τουρκία, τι γίνεται με τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς. Είναι μεγάλο ζήτημα. Ο χειρισμός από την πλευρά της κυβέρνησης. Εντάξει, δεν θέλω να το σχολιάσω. Ας πάμε με χαμηλούς τόνους. Η ουσία φαίνεται ότι δεν έχουμε συμπαραστάτες. Υπάρχει μια επεκτατική, τουλάχιστον λεκτική πολιτική από την πλευρά της Τουρκίας, με την έννοια ότι πρέπει να καλύψει. Καλά, και τη λεκτική δεν ξέρω αν είναι μόνο λεκτική. Δεν είναι μόνο λεκτική. Δεν είναι μόνο λεκτική, γιατί κοιτάξτε, έχουμε τρία γεγονότα. Έχουμε τη Κύπρου με την ΑΟΣ, έχουμε τον Νημείων, έχουμε και αυτό. Δηλαδή είναι μια κλιμακούμενη ένταση. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε ψυχραιμία, ούτε με φωνές, ούτε και με κραυγές, ούτε ότι θα τους φάμε, θα μας φάνε κτλ. Αυτά δεν έχουν θέση στη σημερινή πολιτική, δεν πρέπει να έχουμε ζωή. Θέλει εγρήγορση, δεν το συζητάω. Θέλει να πείσουμε τους Ευρωπαίους που υποτίθεται είμαστε το σύνορο της Ευρώπης, να πείσουμε ότι πρέπει να μας στηρίξουν.
Ο ΣΕΔΕΚΑ αυτή είναι η ουσία της ενωμένης Ευρώπης. Αλλά δεν είναι μόνο οικονομική. Κρατούν αποστάσεις θέματα τα τελευταία. Είμαστε από τους κύριους χρηματοδότες του ΝΑΤΟ και έχουν καμιά βοήθεια, καμιά υποστήριξη. Δεν είναι, είναι ένα παράδειγμα. Ξοδεύουμε δισεκατομμύρια τη στιγμή που ο ελληνικός λαός ψυχοραγεί οικονομικά. Να ξοδεύουμε δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς μέσα από το ΝΑΤΟ και να μην μας διαφυλάσσει από συμμάχους. Με δύο σύμμαχες χώρες να είμαι σε αυτή τον φόβο ενός ατυχήματος. Μάλιστα. Οι δράσεις λοιπόν. Που θα είναι, αυτό φοβόμαστε. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει. Λοιπόν. Αυτό το ατύχημα πρέπει και εμείς να το διαφυλάξουμε και ο ελληνικός λαός να έχει το μυαλό του ότι η ειρήνη πρέπει να επικρατήσει μεταξύ των δύο λαών. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή δεν έχουν να χωρίσουν την πολιτική, κύριε Πανταζήλη. Οι πολιτικές και η πολιτική είναι μπράβο. Το θέμα. Έχουμε από την άλλη ένα ηγέτη της Τουρκίας που θέλει να παίξει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Και που κάθε λίγο και λιγάκι βγαίνει και πυροδοτεί το κλίμα. Γιατί έχει και τεράστια εσωτερικά προβλήματα. Ας εκμεταλλευτούμε πολιτικά και διπλωματικά αυτό το γεγονός. Και ελπίζουμε να μην κρατάω αυτό που είπατε λοιπόν ολοκληρώνοντας, σύνεση, ψυχραιμία, νυφαλιότητα, αλλά πάντα σε ετοιμότητα από ό,τι καταλαβαίνω. Γεγονός, λοιπόν, σας ευχαριστώ Θεμά κύριε Πανταζίδη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Σάλος έχει ξεσπάσει για τις δηλώσεις του Θεόδωρου Πάγκαλου για την Ηράκλεια Σερών και τους κατοίκους της περιοχής. Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά, αναφέρθηκε στο κέντρο υγείας της Ηράκλεια Σερών και σε ένα περιστατικό που συνέβη με κατοίκους εκεί. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Πάγκαλος είπε διαμαρτυρήθηκε ο πληθυσμός της περιοχής και επιτέθηκε για να κάψει το κέντρο υγείας. Το πρόβλημα είναι απλό και είναι ευθύνη του ΠΑΣΟΚ. Δεν έπρεπε στην Ηράκλεια Σερών, όπως είπε, να υπάρχει κέντρο υγείας. Μάλιστα, ο πρώην υπουργός δεν σταμάτησε εκεί, συνέχισε λέγοντας: Έχετε πάει στην Ηράκλεια Σερών. Περάστε μία φορά να δείτε. Είναι ένα χωριό με 10 σπίτια και επιπλέον τους κατοίκους τους είχαν φέρει οι Τούρκοι ως δούλους από την Αίγυπτο. Θύελα αντιδράσεων έχουν ξεσηκώσει οι δηλώσεις του Θεόδωρου Πάγκαλου για την Ηράκλεια Σερών και τους κατοίκους της περιοχής. Μιλώντας στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά, αναφέρθηκε στο κέντρο υγείας της Ηράκλεια Σερών, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: Διαμαρτυρήθηκε ο πληθυσμός της περιοχής και επιτέθηκε για να κάψει το κέντρο υγείας. Το πρόβλημα είναι απλό και είναι ευθύνη του ΠΑΣΟΚ. Δεν έπρεπε στην Ηράκλεια Σερών να υπάρχει κέντρο υγείας. Όμως ο πρώην υπουργός δεν σταμάτησε εκεί και συνέχισε λέγοντας στον δημοσιογράφο: Έχετε πάει στην Ηράκλεια Σερών. Περάστε μια φορά να δείτε. Είναι ένα χωριό με σπίτια και επιπλέον τους κατοίκους τους είχαν φέρει οι Τούρκοι ως δούλους από την Αίγυπτο. Έβλεπα χθες ότι στην Ηρακλία Σερών, λέει, διαμαρτυρήθηκε ο πληθυσμός και επετέθη για να κάψει το κέντρο υγείας. Το πρόβλημα είναι πολύ απλό, η ευθύνη του ΠΑΣΟΚ. Δεν έπρεπε στην Ηρακλία Σερών να υπάρχει κέντρο υγείας. Καλά, αν πήγαν... Γιατί έπρεπε να υπάρχει. Εντάξει, αν πήγανε πέντε να κάψουν, εγώ δεν την ξέρω την ιστορία αυτή που λέτε. Αν πήγανε πέντε, δεν σημαίνει ότι έχετε πάει έπρεπε. Στην Ηρακλία Σερών. Όχι. Μα περάστε μια φορά να δείτε. Είναι ένα χωριό με 10 σπίτια. Και πάει στην Ηρακλία Σερών. Όχι. Μα περάστε μια φορά να δείτε. Είναι ένα χωριό με 10 σπίτια. Και επιπλέον οι κάτοικοι είναι κάτι που τους είχαν φέρει οι Τούρκοι ως δούλους από την Αίγυπτο. Με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Ηράκλειας βάλει κατά του κυρίου Πάγκαλου, χαρακτηρίζοντάς τον ανιστόρητο που προσβάλλει την πολιτική και πολιτισμική προσφορά των κατοίκων. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που υπογράφουν ο Δήμαρχος και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας, ο Δήμος Ηράκλειας εκφράζει τη βαθιά του θλίψη και απογοήτευση για τις ανιστόρητες δηλώσεις του κυρίου Πάγκαλου σχετικά με την καταγωγή των κατοίκων της Ηράκλειας και την χρησιμότητα λειτουργίας του κέντρου υγείας. Επισημαίνουμε ότι ο κύριος Πάγκαλος επέλεξε το χειρότερο δυνατό επικίδιο της αλλοπρόσαλης πολιτικής του σταδιοδρομίας, αγνοώντας την περήφανη μακεδονική καταγωγή των κατοίκων της Ηράκλειας και προσβάλλοντας βάναυσα την πολυεπίπεδη πολιτική και πολιτισμική προσφορά του τόπου μας. Είναι βέβαιο ότι θα τρίζουν τα οστά των αγωνιστών μακεδονομάχων από τις δηλώσεις του αγιογράφητου και ανιστόρητου πολιτευτή που δυστυχώς για όλους τους Έλληνες κυβέρνησε τη χώρα μας. Μία δημόσια συγγνώμη δεν αρκεί, του αξίζει μόνο η περιφρόνησή μας. Παράλληλα, επιστολή διαμαρτυρίας απέστειλε και ο Μητροπολίτης Ιδροκάστρου Μακάριος προς τον κύριο Πάγκαλο. Περιστατικά ως αυτό μπορούν να συμβούν οπουδήποτε, σημειώνει ο κ. Μακάριος και προσθέτει. Έγινα προσωπικός μάρτης ανάλογου περιστατικού στην Αθήνα με τους αριστοκράτες. Όσοι νομίζετε κατοίκους της να χειροδικούν εντός λεωφορείου. Οι κάτοικοί μας είναι αγανακτισμένοι με όσα δηλώσατε. Έχουν πολύ θυμό στις ψυχές τους για την υποτίμηση που εισέπραξαν από ένα πολιτικό στέλεχος και μάλιστα με σπουδαίες θέσεις στην καριέρα του και για την αγενή συμπεριφορά σας, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Σεβασμιότατος. Να αναφερθεί ότι ο κ. Πάγκαλος αναφέρθηκε απαξιωτικά για την περιοχή και τους κατοίκους της Ηράκλειας.
υγείας, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως δεν έπρεπε στην Ηράκλεια Σερών να υπάρχει κέντρο υγείας. Έχετε πάει στην Ηράκλεια Σερών? Περάστε μία φορά να δείτε. Είναι ένα χωριό με 10 σπίτια και επιπλέον οι κάτοικοι είναι κάτι που τους είχαν φέρει οι Τούρκοι ως δούλους από την Αίγυπτο. Παραμένουμε στο ζήτημα, κυρίες και κύριοι, και μεταφερόμαστε στην διπλανή περιφέρεια, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Τηλεφωνικά βρίσκεται μαζί μας ο Δήμαρχος Ηράκλειος, ο κύριος Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης, διότι βγήκε και μία ανακοίνωση πριν από λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του κυρίου Μπάγκαλου και τα όσα είπε στα παραπολιτικά. Και ούτε λίγο ούτε πολύ ο κύριος Δήμαρχος είπε ότι ο κύριος Μπάγκαλος ουσιαστικά αξίζει την περιφρόνησή μας. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Μπασκάκη, καλησπέρα και στους τηλεθέατες. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε σήμερα κοντά μας. Η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν πολλές αντιδράσεις, οργισμένες αντιδράσεις για τις δηλώσεις που έκανε ο πρώην Υπουργός ο κύριος Θεόδωρος Πάγκαλος. Και επιτρέψτε μου τώρα, μεταξύ σοβαρού και αστείου, όσο μας επιτρέπετε να βάλουμε και λίγο αστείο στην κουβέντα μας, σας καλησπερίζω, μιας και είστε ο Δήμαρχος των 10 σπιτιών, κύριε Δήμαρχε. Γελάω γιατί πραγματικά. Αισθάνομαι... Και όχι της Ηρακλίας, της Ηρακλίας θα πω. Ναι, της Ηρακλίας. Ηρακλία λέγεται, έτσι είπε ο κύριος Πάγκαλος. Έλεγα μήπως μπερδεύεται με την Ηρακλιά, ένα μικρό νησάκι που είναι με ένα πολύ όμορφο νησάκι, με ωραίους ανθρώπους, 151 κάτοικοι, κατοικούν στην Ηρακλιά, δίπλα στο νησί Νάξος. Αλλά ούτε Ηρακλιά λέει. Λέει Ηρακλία. Ηρακλία δεν υπάρχει. Αν εννοεί όμως την Ηράκλεια Σερών, η Κομόπολη αυτή έχει 5.000 κατοίκους, ο Δήμος με την απογραφή έχει 21.200, απογεγραμμένους 30.000 κατοίκους και πραγματικό πληθυσμό 25.000 κατοίκων. Εγώ λοιπόν είμαι δήμαρχος αυτού του Δήμου. Θα έλεγα ότι οι δηλώσεις του κ. Πάγκαλου είναι επίοικως απαράδεκτες. Ο άνθρωπος είναι ανιστόρητος και αγεωγράφητος. Θα έλεγα όμως με ποιο δικαίωμα αυτός ο άνθρωπος προσβάλλει την ιστορία αυτής της περιοχής, αυτής της πανέμορφης πόλης, τον πολιτισμό της και τις μνήμες αυτών των ανθρώπων. Γνωρίζει άραγε ο κύριος Πάγκαλος ότι 10.000 περίπου Ηρακλειώτες και άνθρωποι της ευρύτερης περιοχής εκεί της Ηράκλειας ξεριζώθηκαν το 1916 όταν εκδιώχθηκαν από τους Βουλγάρους και φτάσανε στο Ποζάρεβις της Σερβίας και επέστρεψαν μετά από 2,5 χρόνια ομοιρίας, μόνο 3.500, γιατί αυτοί οι άνθρωποι αγαπούσαν τον τόπο τους, ήταν δεμένοι με τον τόπο τους, και αυτοί οι 3.500 πρόκοψαν και πραγματικά προόδεψαν και στην κτηνοτροφία και στο εμπόριο και στη γεωργία. Τα γνωρίζει άραγε αυτά ο κύριος Πάγκαλος. Γνωρίζει την ταλαιπωρία που υπέστησαν αυτοί οι 10.000 όμοιροι, και οι 6.500 περίπου πέθαναν από κακουχίες και από όλα όσα υπέστησαν όλη αυτή την περίοδο, πριν από έναν αιώνα περίπου. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός όταν μιλάει για την Ηράκλεια Σερών. Τώρα, να πω στο σημείο αυτό, κύριε Δήμαρχε, ότι ο πρώην Υπουργός αναφέρθηκε στην περιοχή σας με τον λάθος αυτόν τρόπο, με τον άστοχο αυτόν τρόπο, με τον απαξιωματικό αυτόν τρόπο, όπως χαρακτηρίστηκε από πάρα πολλούς, σε μία συνέντευξή του στα παραπολιτικά, στην οποία συνέντευξη μιλούσε για πολλά και διάφορα, για την οικονομική κατάσταση, για τα πολιτικά πεπραγμένα, για τα εθνικά ζητήματα. Ήταν μία συνέντευξη εφόλης της ύλης, θα μπορούσα να πω. Ωστόσο όμως, χρησιμοποίησε το παράδειγμα της Ηράκλειας και των 10 κατοίκων και της ιστορίας σας, επικεντρώνοντας και σε ένα άλλο ζήτημα που έχει να κάνει με το κέντρο υγείας, γιατί αναφέρθηκε στον δημοσιογράφο ο κύριος Πάγκαλος λέγοντας ότι έχετε πάει ποτέ στην Ηράκλεια να δείτε πώς είναι εκεί η κατάσταση και αν θα έπρεπε να υπάρχει ένα κέντρο υγείας. Δεν θα έπρεπε, λέει, να υπάρχει κέντρο υγείας. Είπατε πολύ εύστοχα ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν κάποτε υπουργός. Δεν ήταν ένας απλός υπουργός, ήταν ένας πρωτοκλασσάτος υπουργός. Δυστυχώς αυτός ο άνθρωπος επί σειρά ετών και ήταν σε μια κυβέρνηση η οποία έκανε τα κέντρα υγείας και σήμερα έρχεται να λέει ότι δεν χρειαζόταν στην Ηράκλεια κέντρο υγείας. Ναι, γι' αυτό είπε ότι ήταν ευθύνη του Πασόκ, κύριε Δήμαρχε. Ναι, όταν αυτό το κέντρο υγείας, ακούστε με λίγο προσεκτικά, εξυπηρετεί σήμερα περίπου 30 με 35.000 πληθυσμό. Όλων δηλαδή τον καλλικρατικό Δήμο Ηράκλειας, που συνενώθηκε με τον πρώην Δήμο Σκοτούσας και τον πρώην Δήμο Στριμονικού και εξυπηρετεί εκτός από αυτούς τους Δήμους και άλλα όμορα χωριά άλλων δήμων.
όπως παράδειγμα το γόνιμο και το μεγαλοχώρι από το Δήμο Συνθηκής και επίσης την αναγέννηση και την Μαυροθάλασσα, άλλους οικισμούς, άλλα χωριά και άλλα είναι, δεν είναι μόνο αυτά, και εξυπηρετεί 30 με 35.000 πληθυσμό, πολίτες. Όταν αυτό το κέντρο υγείας, και ψάξτε το, σας προκαλώ, καλοπροαίρετα το λέω αυτό, το προκαλώ. Αντιλαμβάνομαι. Ψάξτε το από τα στοιχεία του ΕΣΥΝΕΤ. Είναι το πιο δυναμικό κέντρο υγείας στα επίγοντα περιστατικά και σε επισκεψιμότητα. Άρα λοιπόν είναι όλα άστοχα όσα είπε ο κύριος Πάγκαλος για το κέντρο υγείας Ηράκλειας. Καθημερινά οι γιατροί, ο διευθυντής ο κύριος Πασκαλίδης, το νοσηλευτικό προσωπικό και οι άλλοι γιατροί που κάνουν εφημερίες δίνουν πραγματικά μεγάλο αγώνα για να στηρίξουν αυτό το κέντρο υγείας, όπως και εμείς από την πλευρά μας, σε ό,τι μας αναλογεί για αυτό το κέντρο υγείας. Άρα δεν μπορώ να καταλάβω και να αντιληφθώ. Ναι, αυτό είναι το ερώτημα, κύριε Δήμαρχε, και με αυτό θα ολοκληρώσουμε. Πού μπορούσαν να αποσκοπούν αυτές οι δηλώσεις που έκανε, για ποιο λόγο να τις έκανε ο κύριος Πάγκαλος? Γι' αυτό θα ρωτήσετε τον ίδιο. Γιατί εσείς έχετε κάποια ερμηνεία για ποιο λόγο μπορεί να αναφέρθηκε τόσο στοχευμένα στην περιοχή σας, έστω και με αυτόν τον λάθος τρόπο, στον Δήμο, στον Τόνο εννοώ? Κοιτάξτε, κυρία, το φαινόμενο Πάγκαλο δεν μπορώ να το αναλύσω εγώ. Και αυτό θα ρωτήσει τον ίδιο ή κάποιους ειδικούς οι οποίοι μπορούν να αναλύσουν αυτόν τον άνθρωπο. Το φαινόμενο Πάγκαλος. Προσέξτε, μα όσα έχει πει είναι άστοχα και για το κέντρο υγείας και για την ιστορία της Ηράκλειας και για τον πληθυσμό της και για τα πάντα. Δηλαδή κατά καιρούς μας έχει, λέω δεν μας εκπλήσει, κατά καιρούς λέει διάφορα πράγματα, διάφορες ανοησίες. Μία ήρθε να προσθέσει, άλλη μία. Τι να κάνω δηλαδή, να αναλύσω εγώ το φαινόμενο Πάγκαλο? Λοιπόν, παρόλα αυτά, όπως είπα, κύριε Δήμαρχε, η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν πολλές αντιδράσεις από πολλούς συναδέλφους σας, από πολιτικά στελέχη, από κυβερνητικά επίσης στελέχη όπως η Μαρία Κόλλια Τζαρουχά. Το ζήτημα είναι ότι φαντάζομαι ότι με μια απλή συγγνώμη δεν είστε ικανοποιημένοι αν αυτό το έπρατε ο κύριος Πάγκαλος. Γι' αυτό και είπατε αξίζει η περιφρόνησή μας προς τον κύριο Πάγκαλο. Θα το επαναλάβω. Το λιγότερο, το ελάχιστο που πρέπει να κάνει αυτός ο άνθρωπος είναι να ζητήσει μια δημόσια συγγνώμη από τους πολίτες της Ηράκλειας. Εγώ θλίβομαι και ντρέπομαι πραγματικά για λογαριασμό του, αλλά τον καλό να έρθει να δει την πανέμορφη αυτή πόλη της Ηράκλειας, να δει τους ωραίους ανθρώπους και τους προκομμένους και να δει και τη φιλοξενία αυτών των ανθρώπων. Και με τη μεγάλη πλούσια δηλαδή, ιστορία να πούμε, κύριε Δήμαρχε, μην το παραβλέπουμε αυτό. Ορίστε, και με την πλούσια ιστορία που έχει αυτός ο ευλογημένος τόπος. Και με την πλούσια ιστορία. Η Ηράκλεια έχει πληθυσμό, έχει βλάχους, έχει ντόπιους κατοίκους, έχει πόντιους, έχει μικρασιάτες, έχει σαρακατσάνους. Βέβαια. Οι οποίοι συνυπάρχουμε και συμβιώνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αιώνες θα έλεγα, και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Μάλιστα. Βέβαια λοιπόν, βιώνουμε και εμείς όπως όλη η ελληνική κοινωνία τα προβλήματα με την οικονομική κρίση, με την κρίση αξιών. Άξι. Τα βιώνει όλη η Ελλάδα, τα βιώνει και η περιφέρεια. Δεν θα αποτελούσατε εξαίρεση, κύριε Δήμαρχε, αλίμονο. Βέβαια, αυτό ακριβώς και με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και ο Δήμος σας, με τις χρηματοδοτήσεις, με τα προγράμματα, όλοι τα γνωρίζουμε αυτά. Δεν διαφοροποιείται ο Δήμος της Ηράκλειας από τους υπόλοιπους Δήμους. Κύριε Δήμαρχε, πραγματικά σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία. Καλή συνέχεια θα ευχηθώ στο ομολογουμένως πολύ δραστήριο και στοχευμένο έργο που κάνετε όλο αυτόν τον καιρό, όλα αυτά τα τελευταία χρόνια στην Ηράκλεια. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να απαντήσω σε αυτές τις ανιστόρητες και αγεωγράφητες δηλώσεις του αγεωγράφητου και ανιστόρητου κ. Πάγκαλου. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δήμαρχε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα πάμε στην Κομωτινή, κυρίες και κύριοι, διότι αποκοινούμε τους βουλευτές του ΣΥΡΙΑ της Ροδόπης, Μουσταφά, του κυρίου Μουσταφά Μουσταφά και του κυρίου Αϊχάν Καραγιουσούφ, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Λακωνίας και επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας αγροτικών θεμάτων του κόμματος, ο κύριος Σταύρος Αραχοβίτης, μίλησαν για ζητήματα που αφορούν στον αγροτικό κόσμο, εστίασαν όμως και στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, στον ΕΛΓΑ δηλαδή, για πρώτη φορά, ο οποίος φέτος κατέβαλε αποζημιώσεις για ζημιές του ίδιου του έτους, αλλά αυτό δεν έγινε στο 100% των χρωστούμενων, αλλά στο 70%. Πάμε να δούμε τι είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα με τις προκηρύξεις και στις περιφέρειες που δεν είχαν απορροφήσει όλο τον προϋπολογισμό, θα δούμε τι ποσό περισσεύει προκειμένου
όσο το δυνατόν περισσότεροι νέοι αγρότες μπορούν να πληρωθούν. Ήταν καλό από τη μία το ότι υπήρχε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για νέους ανθρώπους να μπουν στην παραγωγή, για νέους αγρότες. Από την άλλη, ο προϋπολογισμός έχει και ένα ταβάνι. Δηλαδή, από τη μία το ενδιαφέρον είναι καλό, από την άλλη δημιουργεί περισσότερες ανάγκες σε χρήμα. Πιστεύω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων αγροτών θα πληρωθεί, θα ενταχθεί στο πρόγραμμα και θα πληρωθεί κανονικά. Για το ζήτημα του ΕΛΓΑ που είπατε, το 70% όντως μπήκε πολύ έγκαιρα σαν προκαταβολή. Δεν θα υπάρξει ζήτημα για χρήση των ταμιακών του αποθεματικών, γιατί ήδη μπαίνοντας στη νέα χρονιά, έχοντας τις καινούργιες εισπράξεις, θα εξοφληθεί χωρίς καν να γίνει. Αν χρειαστεί, και αυτό έχει γίνει ήδη μια χρονιά, μπορεί να ξαναγίνει. Ήταν όμως μια χρονιά αυτή που πέρασε, που είχαμε αρκετές φυσικές καταστροφές, άρα οι ανάγκες του ΕΛΓΑ σε αποζημιώσεις ήταν και αυτές μεγάλες. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.